την αλήθεια να μας πεις, μου λένε. Και τους είπα την αλήθεια με ένα αγκάθι εδώ μεγάλο, γιατί ήξερα μερικούς τους στενοχώρησε και τους σκανδάλισε. Όταν τους είπα ότι δεν πρέπει να... ότι ελληνισμός και χριστιανισμός είναι αντίθετα πράγματα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα συμπλοήγησης όταν δεχτούμε καλά, ότι δουλεύω με την πίστη, έχω δρόμο, μη με σκανδαλίζεις και μη με πειράζεις. Δουλεύω με την επιστήμη, άλλο πράγμα. Το μεγάλο λάθος το κάνουν εκείνοι που μπερδεύουν επιστήμη και πίστη. Εκείνη η γνωστή πρόταση που σας λέω, που λέει ο Χάιντεγκερ, μια χριστιανική φιλοσοφία είναι ένας ξύλινος σίδηρος. Αντίφαση δηλαδή. Μια χριστιανική φιλοσοφία, από τη μία μεριά δηλαδή η θρησκεία, από την άλλη η επιστήμη. Αυτό το πράγμα είναι eine christliche Philosophie ist ein hölzernes Eisen. Ξύλινος σίδηρος. Στη φύση δεν υπάρχει ξύλινος σίδηρος. Στη φύση υπάρχει ξύλινο ξύλο, η σιδερά είναι ο σίδηρος. Θέλει να πει δηλαδή εδώ ο φιλόσοφος ότι αυτό το πράγμα είναι αντίφαση μέσα στο ίδιο το αντικείμενο και δεν βγάζει άκρη. Μπερδεύεσαι, θολώνεις, φτάνεις σε πόλωση, χάνεις την εικόνα. Το ένα να μην ενοχλεί το άλλο. Έχουμε την πίστη μας, έχουμε το χριστιανική διδασκαλία. Εκεί ο αγώνας και η ομορφιά και το μεγαλείο είναι να είμαστε σωστοί χριστιανοί, αγαπητοί μου φίλοι, όχι υποκριτές. Ωραίος αγώνας χωρίς όρια. Να είσαι χριστιανός σωστός, δεν μπορεί να είσαι επίτροπος στην ενορία και φοροφυγάς. Και να μην μπερδεύονται. Γι' αυτό λέω, είχε δίκιο ο Γιανναράς, τον ξέρετε το Γιανναρά, που βγήκε στο τηλεβίζιο και είπε για τον προηγούμενο αρχιεπίσκοπο. Αυτός ο άνθρωπος το πολύ πολύ έπρεπε να είναι ιερέας σε μια ενορία. Παπάς σε ένα μικρό χωριό. Τόσα γράμματα ήξερε και τόσα. Αλλά ήταν ωραίος μέσα εκεί. Στην πίστη του ήταν, γι' αυτό τον είπε Τριαντάρτη, επαναστάτη. Έρχεται τώρα τούτος ο καινούριος, που λένε ότι είναι μορφωμένος και ξέρει γράμματα και τούτα και εκείνα, και θα προκαλέσει μεγάλο κακό στη χώρα, που πάει να ανακατέψει την εκκλησία με την πολιτεία. Και βγαίνει και λέει τα έσχη των Βρυξελών και οι διρεκτίβες. Σιγά μωρέ, ποιος είσαι εσύ που θα κάνεις πολιτική? Η πολιτική είναι δυσκολότατη επιστήμη. Έτσι πήγε να κάνει και ο Μακάριος και κάτω στην Κύπρο και την έστειλε κατά Κρυμνού και κατά Ισραήλ. Το μεγάλο λάθος. Και θα έχουμε ιστορίες με αυτόν τον. Εν πάση περιπτώσει, μετά πήγαμε εκεί πέρα, ήταν βιολιά και λαγούτα, νταγερέδες και σουρνάδες σε μια ταβέρνα και με φέρανε 4 ώρες στην Αθήνα. Κόλψα να σκοτωθώ κιόλας, μισό μεσημέρι. Θέλω, αξιότιμοι συνάδελφοι, βάλτε το χεράκι στην καρδιά, γιατί εγώ τσίπα πονάω πολύ εδώ. Έχω πολύ μεγάλο καημό για τα παιδιά μας που θα ζήσουν με τούτη τη σύγχυση που έχουν. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν βλέπετε, βγαίνουν να συζητήσουν στα τελεβίζια και δεν καταλαβαίνεις τίποτα τι λένε. Ο καθένας λέει, δεν έχουν δηλαδή εικόνα, δεν έχουν δει το πρόβλημα στη ρίζα. Χριστιανοί είμαστε, δεν δίνω σε κανέναν το προνόμιο να πει ότι είναι περισσότερο χριστιανός από μένα. Και εγώ τραβάω και το δρόμο εκείνο που είπε ο Χριστούλης. Είναι λόγος χειρολεκτικός για τους καλούς χριστιανούς. Ή τι σε θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αν πεις ότι είμαι γνήσιος χριστιανός. Όταν εμείς θα συμβιβάσουμε και λέμε, εντάξει αυτό το παραβλέπω και κατέβηκε να σώσει ο έροντας αμαρτίας του, ποιες αμαρτίες? Για το παχύ άντρο του καθενός μας δηλαδή. Θα μας σώσει. Το πρόβλημα είναι η χριστιανική διδασκαλία τυφλώνει με το φως και τη λάμψη. Ο ίδιος ο Χριστός όμως, όχι όπως του πήρε η Εκκλησία και μας θάψαν τον Αρχιεπίσκοπο σαν θάβανε τον Φαραώ του Ταχαμών. Είδατε τη χρυσόφια, τη μεγαλία, τέτοια πράγματα ζήτησε ο Χριστός. Δεν ζήτησε τέτοια. Και όταν λέει εκεί τους ονομάζει κάπου «Ουέ ημίν» όφης και γεννήματα εσχυδνών, τους λέει, φίδια και όχεντρες, τους παπάδες της εποχής εννοεί, τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Λοιπόν, να προσδιοριστούμε με καθαρότητα και να μην έχουμε κάποια πράγματα που δεν μπορώ να σας διδάξω, δεν προφταίνω. Τι είναι? Είτε διόρθοι θα στέκονται. Όχι όρθιοι, Παναγιώτη μου. Να καθίσουν απάνω πάλι στα δρανία. Καθίστε απάνω στα δρανία. Εδώ, δίπλα, τρεις. Κάποια κεφάλαια από αυτά τα θεμελιώδη που είχαμε προγραμματίσει δεν προφταίνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, να τα κάνουμε. Θα κάνουμε σήμερα και την άλλη και ίσως ένα καταληκτήριο μάθημα. Δεν προφταίνουμε να τα κάνουμε, δυστυχώς, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για Καβάφη. Η ερώτηση της, ένα κεφάλαιο που έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε, η ερώτηση της Μαργαρίτας. Δηλαδή, το περί Θεού ερώτημα. Τι είναι ο Θεός, υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει ο Θεός, που υπάρχει ο Θεός. Αυτό το μέγιστον μάθημα και μέγιστον πρόβλημα πώς το είδε η φιλοσοφία, η κριτική φιλοσοφία, η επιστήμη δηλαδή, κάτω από τη στέγη η ερώτηση της Μαργαρίτας, εκεί με το Φάουστ του Γκέτε. Όσοι πήρατε την Γέμμα θα το διαβάσετε, θα το βρείτε, διαφορετικά να φωτοτυπήσουν την ενότητα. Το πρώτο κεφάλαιο, η ερώτηση της Μαργαρίτας. Βε ίσον με ντε πιάς, ο περίφημος τύπος του Χάμπλ, πώς διαστέλλεται το σύμπαν, τι είναι ο χωροχρόνος, πώς χώρος και χρόνος είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε. Η απομάκρυνση των γαλαξιών, πώς φτάνθησαν στο Big Bang, πώς, τι σημαίνει η ακτινοβολία υποβάθρου, αυτό που ανακαλύψαμε εντελώς πρόσφατα, γιατί δεν καταραίουν οι γαλαξίες, η μεγάλη πλάνη του Άινστάιν, που είχε εισαγάγει αυθαίρετα την κοσμολογική σταθερά και στα γερατιά του την ανακάλεσε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στη δεύτερη ενότητα, φωτοτυπήστε τη όσοι θέλετε. Αυνάν και Κάιν, για Αυνάνα είπαμε. Για Κάιν, είπαμε και για Κάιν. Πώς το πρόβλημα του θανάτου, καθώς ήρθε μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, διέστρεψε όλη την ιστορία. Ο φόβος του θανάτου γέννησε όλα τα τέρατα. Προκειμένου να γλιτώσουμε από αυτό το φοβερό φόβο, γιατί δεν είδαμε με φυσικό μάτι, όπως λέγανε οι Έλληνες το πρόβλημα, γίνανε οι 1030 ιστορικές θρησκείες, όλες αυτές οι απάτες, τα ψεύδη, οι δυσδαιμονίες που ζει ο κόσμος. Ο Θεός είναι άλλο πράγμα. Έξω από αυτά που λέει, γι' αυτό σφάζονται. Αν είμαστε στο, αγαπητοί μου φίλοι, αν είχαμε γεννηθεί στο Ιράν, θα είμαστε όλοι μουσουλμάνοι. Από παππού και πατέρα μουσουλμάνοι. Αν είχαμε γεννηθεί στη Μέκα, θα είμαστε μουσουλμάνοι. Και αν είμαστε στο Αλγέρι, θα σφάζαμε όπως σφάζουν και κάτω. Αν είχαμε γεννηθεί στη Μαγεντία, θα είμαστε όλοι προτεστάτες. Λουθύρανοι ή στην Αγγλία ή τούτα. Η θρησκεία είναι η υπόθεση γεωγραφίας που είπε ο Ρουσό. Μια για πάντα. Να το κατανοήσουμε αυτό και να τοποθετηθούμε σωστά απέναντι στη δική μας θρησκεία. Να μην έχουμε δηλαδή παροπίδες και σκοτάδια στο πρόβλημα. Ο Αρσενοκίτης. Τι θα πει ο Αρσενοκίτης? Πώς τον λέμε στην κοινή μας γλώσσα, Γιώργο? Όχι γκέι. Αρσενοκίτης. Πες το μωρέ, έχεις ιδέα πώς το λένε? Αρσενοκίτης είναι ο ομοφυλόφιλος, ο αρσενικός όμως, που παίζει το ρόλο του άντρα, όχι της γυναίκας. Πώς τον λέμε αυτό? Κάποιος το είπε. Έτσι, μπράβο. Το κεφάλαιο αυτό αρχίσει. Αρσενοκίτης. Προκειμένου για το Σοκράτη δηλαδή. Το κεφάλαιο αρχίζει με την πρόταση Το κεφάλαιο αυτό το αρχίζω με την εξής πρόταση. Ακούτε να μην σας σκανδαλίζω που θα τα βρείτε αύριο. Τελικά τους πηδούσε τους μαθητές του ο Σωκράτης ή όχι? Όχι το αντίθετο. Μόνο έτσι, ως Αρσενοκήτης. Λοιπόν, είναι το πρόβλημα του ομοφυλοφιλικού έρωτα στην αρχαία Ελλάδα. Έχω και τον τύπο της Κονιίνης εδώ, με τη χημεία, η Κονιίνη, το Κόνιον δηλαδή, που είπε. Και εδώ παρουσιάζω όλο το μεγαλείο της ελληνικής αρετής. Οι Έλληνες δεν είπαν ομιχεύσεις, δεν είπαν αυτό το νόμο που κόβει κεφάλια και που τον παραβαίνει η ιστορία και οι λαοί και η κοινωνία σταθερά. Είπαν άλλα πολύ πιο οδυνηρά και πολύ πιο όμορφα πράγματα. Με το μύθο της ψυχής, νομίζω, μήπως το κάνα στο Β. Το κακό άλογο, το καλό άλογο, ο ενίοχος, ο αγώνας, ο μεγάλος, όταν πάμε για την ενοχή, η παντρεμένη που ερωτεύτηκε έξω από τον άντρα της, όλα αυτά τα υπέροχα προβλήματα τα θέτει ο Πλάτων στους διαλόγους του, στο Συμπόσιο και στο Φέδρο, κυρίως στο Φέδρο. Και εκεί θα δείτε όλη την ομορφιά της ελληνικής αρετής και πόσο βασανιστική είναι, και ότι η ηθική πράξη σημαίνει δεν είμαι άγγελος, θα πέσω. Άνθρωπος στη βάση του σημαίνει σφάλμα και στην κορφή του εξαγνισμός. Να έχουμε αυτή την αγρύπνια να... Εκεί λέει, καταλήγοντας λέει, που περιγράφει όλη αυτή τη φοβερή σύγκρουση και τα αυτά, είναι δυνατόν να δοθούν δύο λύσεις σε μια σχέση παράνομη που πάει να γίνει. Τι ωραία το λέει, εάν μεν διούν, και κοιτάξτε, το Φέδρο, τα ωραία μεταφρασμένα. Εάν μεν διούν οι δύο που είναι ερωτευμένοι, αλλά είναι αν συνάψουν δεσμό και παραδοθούν στο πανέμορφο αγρίμι της ανομίας και στην κόλαση της ειδονής, θα κάνουν καταστροφή. Τον άντρα της η παντρεμένη, στη γυναίκα του ο παντρεμένος. Και εκεί που περιγράφει όλη αυτή την πάλη και αυτή τη σφαγή με έναν υπέροχο τρόπο, με το καλό και το κακό άλογο και τον ηνίο, που αυτά είναι στο Freud, αυτά που λέμε τα ένστικτα, το id, το κακό άλογο, το έγκο, το καλό άλογο και το σούπερ έγκο, ο ηνίοχος που οδηγεί η φωνή της λογικής για να φωτίσει τα πάθη και τα λοιπά, στο τέλος λέει τι γίνεται και μας δίνει μια διπλή οπτική, δεν απολύτει το ούμι χεύσης και τέρμα, ο Πλάτων και οι Έλληνες. Λέει, εάν μεν διούν η στεταγμένη τελδίαιτα και φιλοσοφία νικήσει τα βελτίο της διανοίας αγαγόντα, εκείνοι οι δύο που τώρα είναι, θα πέσουν ή δεν θα πέσουν, θα πάνε στην άγρια σφαγή και στην πάλη. Εάν λέει ζουν ζωή φιλοσοφημένη και με τάξη, με πειθαρχία και εσωτερικό λόγο και αγρύπνια πνευματική, η στεταγμένη τελδίαιτα και φιλοσοφία νικήσει τα βελτίο της διανοίας αγαγόντα, νικήσουν οι δυνάμεις του καλού, η δύναμη δηλαδή, η ηθική, η λογική, η τάξη, μακάριον και ομονοητικών των ενθάδευίων διάγους, οι εγκρατείς αυτών και κόσμοι όντες, οι δύο που θα πήγαιναν να κάνουν τη ρήξη, τη μοιχεία να πούμε, δεν την κάνουν, αλλά ζουν λέει ζωή μακάρια και ομονοητική, αγαπάει ο ένας απέραντα ο ένας τον άλλον και έχουν σύγνοια μεταξύ τους, χωρίς να ενωθούν σωματικά, έτσι. Πλατωνικός έρωτας. Εγώ δεν είναι πλατωνικός έρωτας. Όχι, όχι. Μακάριον και ομονοητικών των ενθάδευίων διάγουση, εγκρατείς αυτών και κόσμοι όντες, εγκρατείς, εγκράτεια που λέμε. Την τελευταία στιγμή κρατιούνται και κόσμοι με κοσμιότητα, μετάξει, διαγωγή κοσμιοτάτη που λέγαμε. Εγκρατείς αυτών και κόσμοι όντες, δουλωσάμενοι μένω κακία ψυχής ενεγίγνετο, ελευθερώσαντες δέο αρετή. Γιατί υποδουλώνουν τις δυνάμεις, τις κακές που κοινάζονται από μέσα μας και ελευθερώνουν τις δυνάμεις, τις ενάρετες, τις ωραίες. Τελευταίσαντες δε υπόπτεροι και ελαφροί γεγονότες, και όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνουν, αφού περάσουν όλη τη ζωή έτσι, οι υπόπτεροι αποκτάν φτερά και ελαφροί γεγονότες, πανάλαφροι, των τριών παλεσμάτων, των όσα αγαθών, τον ως αληθώς Ολυμπιακών εν νικήκασιν. Έχουν νικήσει λέει αυτοί ένα από τα τρία Ολυμπιακά αγωνίσματα, τα υπέροχα και τα πιο δύσκολα, ου μίζων αγαθών, ούτε σοφροσύνη ανθρωπίνη, ούτε θεία μανία δυνατή πορεί σε ανθρώπο, που μεγαλύτερο άθλο λέει στη ζωή του ούτε η σοφροσύνη του ανθρώπου ούτε η συμπαράσταση του Θεού μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Τέτοια είναι η νίκη τους. Γι' αυτό αποκτούν φτερά και να πάνε στον υπερουράνιο τόπο, όπως λέει, κατευθείαν άγγελοι δηλαδή. Και αγώνας και τη σφαγή όμως. Υπάρχει όμως και η άλλη λύση. Και εδώ είναι και τώρα ο Σωκράτης ήταν αρσενοκήτης. Εάν δε διέτη φορτικοτέρατε και αφιλοσόφο, φιλοτίμω δε Χρήστο. Εάν ζουν με έναν τρόπο φορτικών, βάσανα, έφημες, μέρημνες, φροντίδες, περισπασμοί, διέτη φορτικοτέρατε και αφιλοσόφο και χωρίς πνευματική μετοχή, χωρίς πνευματική αγρύπνια, χωρίς να διαβάζουν, να μελετούν, να ασκούνται, να καλλιεργούν πνευματικά τον εαυτό τους. Εάν δεν διέτη φορτικοτέρατε και αφιλοσόφο, φιλοτίμω δε χρήσονται. Και είναι ταυτοχρόνως και φιλόδοξοι αυτοί οι δύο, πέρα από το ότι είναι, έχουν όλα αυτά τα βάρη και τα φορτία, δεν έχουν πνευματική αγρύπνια, να φυλάνε την ψυχούλα τους, δηλαδή τον χαρακτήρα τους, την ηθική τους, την πράξη. Και επιπλέον είναι και φιλόδοξοι, όπως εκείνη η δίσοσμη που ήθελε να κάνει εραστή τον Παπανδρέου, αυτό θα πει φιλοτίμω δε χρήσονται, και παίρνω μια τυπική περίπτωση, γιατί τέτοιους είναι χιλιάδες. Μια παραδείγματος χάρη γυναίκα πώς κολακεύεται όταν θα βρει, ξέρω εγώ, έναν εφοπλιστή, έναν πλούσιο, έναν επώνυμο, ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Αυτό εννοεί ο Πλάτων που λέει εδώ, φιλοτίμω δε χρήσονται. Είναι και αυτό που μας επηρεάζει. Υπάρχει σαν να πάρμα με τον άλλον που λέγαμε. Εάν δεν διέτη φορτικοτέρατε και αφιλοσόφο, φιλοτίμω δε χρήσονται. Ταχ, αν που κάποτε λέει, εν μέθεση την άλλη αμελία, θα βρεθούν αυτοί οι δύο σε ένα μεθύσι, θα πιούν, θα μεθύσουν, ή σε κάποια άλλη που θα έχουν παραμελήσει τον εαυτό του σε κάποια επικίνδυνη στιγμή, δηλαδή θέλει να πει ο Πλάτων. Τα χάν που εν μέθεση την άλλη αμελία, το ακολάστο αυτήν υποζυγείο λαβόδετας ψυχάς αφρούρους, τα δύο ακόλαστα άλογα που έχει ο καθένας, το κακό που μας που λέει πιο πάνω, τα κακά άλογα θυμίζουν την ομορφιά της Ιδονής και προσπαθούν να παρασύρουν και το καλό άλογο και τον ιόχο. Τι έχουμε να κερδίσουμε, θυμίζουν την Ιδονή, τη γοητεία της Ιδονής. Το ακολάστο υποζυγείο λέει τα δύο, διοικός αριθμός, τα δύο ακόλαστα άλογα λαβότετας ψυχάς αφρούρους, θα συλλάβουν τις ψυχές αφρούρητες, όπως την πόλη χωρίς φρουρούς, και τότε λέει συναγαγόνται εις ταυτόν, θα ενωθούν σωματικά. Συναγαγόνται εις ταυτόν και αφού ενωθούν σωματικά, την υπό των πολλών μακαριστήν αίρεσιν ηλέστην δε και διεπραξάστην. Θα ενωθούν σωματικά και θα κάνουν, λέει, ηλέστην και διεπραξάστην, θα επιλέξουν και θα διαπράξουν την υπό των πολλών μακαριστήν αίρεσιν. Αυτό το πράγμα που οι πολλοί άνθρωποι το θεωρούν μακαριστό, ωραίο. Θα πηδηθούν. Με λίγα λόγια. Αυτό εννοεί ο Πλάτων. Και διαπραξαμένο το λοιπόν ήδη χρήσονται μεν αυτό. Και άμα το κάνουν μια φορά, λέει, θα το ξανακάνουν. Και διαπραξαμένο το λοιπόν ήδη χρήσονται αυτοί. Σπανία δε. Αλλά πολύ σπάνια. Θα το ξανακάνουν άμα το κάνουν την πρώτη φορά. Αλλά όχι που και που, πολύ σπανίως. Αυτό σημαίνει δηλαδή αν το κάνουν και περάσουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί, το ξανακάνουν μετά από 6, 10 ή 12 μήνες ή ένα χρόνο. Άτε ου πάση δεδομένα τη διανία πράττοντες, διότι γνωρίζουν ότι κάνουν μία πράξη που δεν τη δέχονται με όλοι τους, την ύπαρξη και την πνευματική υπόσταση. Γνωρίζουν ότι είναι ένοχο αυτό. Γι' αυτό λέει θα το κάνουν πολύ σπάνια. Και διαπραξαμένο το λοιπόν ήδη χρόνται μεν αυτοί, τη συνουσία θα το ξανακάνουν σπανία δε, πολύ σπανίως όμως, ατεού πάση δεδογμένα τη διανία πράκτορα. Εδώ υπάρχει το πρώτο σημείο το τρομακτικό στην ερμηνεία της ελληνικής ηθικής που δεν το προσέχουμε. Τι θα πει, θα το ξανακάνουν μετά από 6-10 μήνες. Δύο σφοδρότατα ερωτευμένοι άνθρωποι συναντηθήκανε το Σαββατοκύριακο και θα συναντηθούν μετά από 6-8 μήνες. Αυτό το διάστημα φαντάζεστε πόσους σταυρούς έχουν σταυρωθεί και πόσους θανάτους έχουν πεθάνει. Τι θεία στέρηση, τι βασανισμός. να τη δύναμη που εξαγνίζει. Δηλαδή, η χαρά που θα νιώσουν ένα Σαββατοκύριακο που θα ζήσουν μαζί αυτό τη μεγαλειώδη βίωση του έρωτα, οχριά μπροστά στην οδύνη που θα πληρώσουν και τον πόνο και τον καημό αυτούς τους 6, 8 ή 10 μήνες ώστε να ξανασυναντηθούν. Είναι δογμένα τη διέννοια πράττοντες, γιατί λέει δεν δέχονται αυτή την πράξη με όλοι τους, ξέρουν ότι κάτι είναι. Και στο τέλος μας λέει ο Πλάτων ότι αυτή η δεύτερη, για τους πρώτους δεν μιλάμε, η πρώτη είναι άγγελη κυριολεκτικά. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι αυτό, τους ελάχιστους, κοιτάτε πώς αφήνει τη δυνατότητα. Υπάρχει η δύναμη στην ανθρώπινη φύση να εφαρμόσει το ου μηχές. Αλλά είναι πολύ λίγη, εκεί πρέπει να είσαι πια τέλειος. Ποιος ανεβαίνει πάνω. Αψεγάδιαστος, τέλειος, τι ήρωας, τι άγιος, τι άγγελος. Αλλά λέει το τραγούδι πως λέει, άγγελοι σου λέω δεν υπάρχουν, πως το λέει. Δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω. Νόμιζα πως είχα το τελευταίο. Παρά τα αυτά όμως αυτοί οι δεύτεροι που πέσανε και εξαγνίζονται μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και σε αυτό τον πόνο και σε αυτή τη θεία στέρηση, γι' αυτό ο Πλάτων λέει ο έρωτας είναι γιος της παινίας βασικά και του πόρου. Η παινία είναι αυτή η στέρηση, αυτή η αναζήτηση που δεδεί στην αυτός ο σφαγιασμός, αυτός ο πόνος, αυτό το μαράζι. Και όλη η αξία στους γονείς του έρωτα, έρωτος γονέ και τρόποι, όλη η αξία μας λέει ο Πλάτων είναι σε αυτή την παινία. Γι' αυτό μην βρίζετε ποτέ κάποιους. Είναι αγαπητοί μου φίλοι άξιστοι αυτοί που λένε αυτός είναι σεξουαλικά πεινασμένος. Δεν υπάρχει πιο άδικη κρίση, εκτός βέβαια και είναι χυδαίος και δεν μπορεί να βρει είτε πορτέλο είτε άντρα είτε γυναίκα. Υπάρχουν αντρικά και γυναικεία πορτέλα όπως ξέρετε. Στη Ρώμη παραδείγματος χάρη τι γινόταν με τα αντρικά πορτέλα. Λοιπόν, παρά τα αυτά και αυτοί οι δεύτεροι που πέσανε και πληρώνουν και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι προορισμένοι να πάνε στα Τάρταρα, στην κόλαση. Δεν μπορούμε να τους καταδικάσουμε, λέει ο Πλάτων, και ευρύτερα η ελληνική ηθική της ακμής. Γιατί εις γάρ σκότων και την υπογής πορίαν ουθέμις έστι αυτής ελθήν, δεν είναι νόμος, δεν είναι δίκαιο να θουν στο σκοτάδι και στην υπόγεια πορεία κάτω, εκεί στα Τάρταρα, αυτό που ο ξένισμός το λέει κόλαση. Γιατί εις γάρ σκότων και την υπογής πορείαν ούν όμως έτι έστι αυτής ελθήν, άτε αρχομένο της υπουρανίου πορείας, γιατί σε μια στιγμή αγωνιστήκαν πολλοί και πήγαν και αυτοί να δοκιμάσουν τον υπερουράνιο, να μην είναι αγνίως στο τέλος. Πώς θα ζήσουν, δεν λέει, αλλά φανών δύο διάγοντας, παρότι αμαρταίνουν πολύ αραιά και το κάνουν, παρά τα αυτά λέει ζουν ζωή φωτεινή. Κοιτάξτε τι ωραίοι που είναι οι Έλληνες και πόσο ανθρώπινοι και πόσο λογαριάζουν την ανθρώπινη φύση και τη δύναμη της ίδιας της φύσης. Φανών δύο διάγοντας, Πλάτων είναι αυτός, τι ποιείς, φανών δύο διάγοντας, φωτεινή ζωή λέει θα ζουν. Φανών δίον διάγοντας ευδαιμονήν μεταλλήλων πορευομένους. Θα συμπερπατούν, θα πορεύονται κοντά ο ένας στον άλλον, παρότι πολύ αραιά βλέπονται. Ευδαίμονες, πανεύτυχοι και η ζωή τους θα είναι φωτεινή. Γιατί ευδαιμονήν μεταλλήλων πορευομένους και ομοπτέρους έρωτος χάριν γενέστε όταν γένονται. Και θα δει λέει στο τέλος, ύστερα από αυτή τη δοκιμασία που κι αυτοί θα γίνουν ομόπτεροι, θα αποκτήσουν φτερά σαν τους πρώτους, τους ιδεώδεις, όταν έρθει ο καιρός θα γίνουν κι αυτοί πάναγοι δηλαδή, άγιοι, ας αμαρτήσαν. Προϋποτίθεται όλοι αυτοί. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο Πλάτων θέτει αυτό που αργότερα ο Δάντης μίλησε για πουργατόριο, με κατατήριο, έτσι είναι. Η ψυχή μας λέει ο Δάντης, ο μεγάλος αυτός Φλωρεντίνος, αυτός ο γίγαντας ποιητής της Ευρώπης. Η ψυχή μας και η ζωή μας και το βίωμά μας περιγράφεται σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι η κόλαση. Το ένα είναι η κόλαση. Το Ινφέρνο. Το πρώτο μέρος της κομμαδίας, όπως ξέρετε. Αυτό το έργο να το βρείτε, να το διαβάσετε κάπου. Το έχει μεταφράσει πρόχειρα ο Νίκος Καρατζάκης που μου λέγατε προχθές. Μέσα σε 100 μέρες το μετάφρασε Γιώργη ο πατριώτης. Με έχουν καλέσει κάτω τα Χανιά τώρα. Τι θα γίνει. Θα σου πω εδώ λέει να πάω. Έχουν καλέσει στα Χανιά και στο Ρεύμα. Έχουν πάρει και άδεια, έχουν κλείσει τα σχολεία για 2 μέρες. Θα δεις να πάμε να μεροδηγήσεις σήμερα. 20-21 Παρασκευή και σήμερα. Λοιπόν, ο Καρατζάκης το μετάφρασε. Τετάρτη. 22-23 Παρασκευή, τι είναι τότε. Όχι, Παρασκευή Σάββατο. Εκεί. 21 Παρασκευή, 22 Σάββατο. Το μετάφρασε την κομμωδία του Δάντη ο Καρατζάκης, αλλά μέσα σε 100 μέρες. Ήτανε προχειροδούλης να μεταφράσει ένα τέτοιο έργο σωστά. Δεν θα δουλέψει 4-5 χρόνια. Για να πεις ότι κάνει σωστή δουλειά και αποδίδεις, μένεις πιστός στο πρωτότυπο, προσπαθείς να πετύχεις αισθητικά αποτελέσματα κτλ. Σε 100 μέρες τη μετάφραση. Παρά τα αυτά είναι μια μετάφραση που είναι πολύ διαφωτιστική και εγώ εκείνη διαβάζω γιατί δεν ξέρω ιταλικά. Λοιπόν, λέει το πρώτο επίπεδο είναι η κόλαση. Το δεύτερο επίπεδο είναι το καταρτήριο. Το δεύτερο μέρος της κομμωδίας, καθαρτήριο, το Πουργατόριο που το λέει. Και το τρίτο είναι ο Παράδεισος. Ο Παράδεισος. Το Παραδείσο, το Ινφέρνο κόλαση, το Πουργατόριο, Παραδείσο, ο Παράδεισος. Αυτά τα πράγματα που λέει και περιγράφει εκεί ο Δάντης, περιγράφει τα μαρτύρια των κολλασμένων παραδείγματος χάρη στην κόλαση και έχει 10 κύκλους και λέει εδώ πάνε οι μεγάλοι εγκληματίες, εκεί πάνε οι μεγάλοι ψεύτες, εκεί πάνε οι κόλακες, εκεί πάνε οι μεγάλοι αιρεσιάρχες, εκεί πάνε οι απατεώνες, εκεί πάνε οι τούτοι, εκεί πάνε οι προδότες και σε κάθε ένα κύκλο υπάρχει και μία μορφή μαρτυρίου οι οποίες είναι φρικτές αυτές οι μορφές των μαρτυρίων μας λέει. Παραδείγματος χάρη σε έναν κύκλο λέει αυτοί οι κολλασμένοι είναι κλεισμένοι μέσα σε πυρωμένους τάφους και ζουν στον αιώνα τον άπαντα. Για φανταστείτε σε έναν πυρωμένο τάφο, σε ένα φούρνο. Έχετε ήδη φούρνους που έχουν οι νοικοκυρές παλιά. Να είσαι εκεί μέσα στους αιώνες των αιώνων. Αυτοί λέει είναι σε ένα, περπατούν σε έναν κάμπο ο οποίος δεν έχει δέντρα, αποψηλωμένο κάτω από ένα αιώνιο φλογοβρόχι. Βρέχει και αντί για νυφάδες χιονιού πέφτουνε φλόγες απάνω τους, γυμνοί όπως είναι. Οι άλλοι. Οι μεγάλοι δονόφινοι, παραδείγματος χάρη. Εδώ θα βάλει και την Ελένη Σπάρτης. Σαν άπιστη. Οι μεγάλοι δονόφιλοι περπατούν, λέει, στροβιλίζονται μέσα στο χάος και τώρα κρεμίζονται. Φαντάζεστε να πέφτει από τον 20ο όροφο. Ο ήλικος, ο τρόμος. Τώρα κρεμίζονται και γυρίζουν και προσπαθεί να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον. Οι ερωτευμένοι και δεν μπορούν να αγκαλιαστούν. Περιγράφει φρικτά πράγματα. Αλλού τους ρίχνει σε πηγάδες που είναι φίδια, πράσινα και κίτρινα και κόμπρες και κροταλιές. Στους πάγους είναι ο βαθύτερος κύκλος της κόλασης και κάτω. Εκεί που ο κοκκιτός ξεπάγιαζε όλος λέει. Στο βυθό της κόλασης είναι οι μεγάλοι προδότες. Και είναι βέβαια ο Ιούδας. Και από κοντά βάζει τον Κάσιο και τον Βρούτο, τους Ρωμαίους εκείνους μεγάλους δημοκράτες που σφάξαν τον Καίσαρα, οι προδότες κλπ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ούτε θα το πάρουμε κυριολεκτικά ότι θα πάμε εκεί. Τι θέλει να πει ο Δάντης, αυτά είναι μέσα μας, τα πάθη. Οι τύψεις της συνειδήσεως, τα βάσανα που περνάμε όταν κάνουμε κακές πράξεις. Για φανταστείτε έναν που κάθε μέρα βλέπετε φωνικά κείμενα. Σκοτώνονται ερωτικά εγκλήματα, σκοτώνει από μίσος ο αδερφός τον αδερφό για περιουσιακά στοιχεία, σκοτώνει το παιδί του, σκοτώνει το παιδί τον πατέρα. Τι κόλαση υπάρχει μέσα. Και μετά κυρίως την πράξη που λέει συνειδητοποιεί την πράξη και καταραίει. Τους βλέπουμε στο τηλεβίζιο κρυμμένους εκεί και καταραίουν και κλαίνε. Τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά περιγράφει ο Δάνης. Η κόλαση που λέει. Μέσα μας την έχουμε την κόλαση. Και αν τη ζήσουμε σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, μετά είναι το καταρτήριο. Άλλοι 10 κύκλοι. που εκεί είναι τα ίδια τα μαρτύρια που υπάρχουν στους κολλασμένους στην κόλαση, με μία όμως βασική διαφορά. Ποια? Θεμελιώδη διαφορά. Στην κόλαση όσοι παίρνουν από μία πύλη, ένα μεγάλο πυλώνα, σαν την πύλη των Λεόντων που λέγαμε πρώτα στην Ακρόπολη, στους Μικίνες, μπαίνει από μια πύλη και γράφει απάνω μια επιγραφή. Ποιος θα μια ελπίδα είναι τόσο διαδίκτυο. Πες το Γιώργο. Ποια ελπίδα είναι τόσο διαδίκτυο. Την πάσα ελπίδα αφήστε όσοι περνάτε. Αλλή μόνο το όποιος περάσει μέσα. Δεν θα ξαναγεί ποτέ έξω. Είναι η αιώνια καταδικασμένη. Αυτή που λέμε ηθικά πεπωρωμένη πια, χαμένη, καμένα χαρτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μετάνοιας, ούτε την πάσα ελπίδα αφήστε. Γι' αυτό είναι αιώνιο και το μαρτύριο. Στο Πουργκατόριο υπάρχει μια διαφορά λοιπόν, ότι ενώ τα μαρτύρια είναι ίδια, δεν υπάρχει αυτή η φοβερή πύλη. Που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που έκαναν κακές πράξεις σε κλίματα, στιγερές, κακουργίες κλπ. Αλλά είχαν και ένα κομμάτι ενάρετο μέσα τους. Δεν είναι οι εντελώς χαμένοι. Είχαν και κάναν και καλές πράξεις και είχαν πάντα μετάνοια και τύψεις κλπ. Που σημαίνει ότι εδώ όσοι πάνε θα θητεύσουν έναν ορισμένο χρόνο, που τον λογαριάζει κάπου 1000 χρόνια ο Δάντης, μέσα σε αυτά τα μαρτύρια κτλ. Και θα εξαρνιστούν, σαν μια φλόγα να του εξαρνίσει, για να ανεβούν στον παράδεισο μετά. Να φύγουν και να πάνε στον παράδεισο. Εξαρνισμένοι, τιμωρημένοι, να ανεβούν στον παράδεισο μαζί με του τέλειους, που είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος είναι ένας αιώνιος χώρος μουσικής και φωτός. Είναι το πιο υπέροχο, έτσι, στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η πιο υπέροχη σύλληψη, αλλά είναι και πολύ δύσκολος να κατανοηθεί. Δεν μπορείς να περιγράφεις το φως και τη μουσική, όπως κάποιος σκηνοθέτης εκεί κάτω στην Ασία που κινηματογράφησε τον άνεμο. Έφτιαξε ένα ολόκληρο φιλμ με τον άνεμο, κινηματογραφώντας τον άνεμο, τίποτα άλλο. Εδώ είναι λεπτά, γι' αυτό κυρίως ο Παράδεισος δεν μας συγκινεί και πολύ, δεν μένουμε εκεί. Εκείνο που μας τρελαίνει τους ακροατές, παρατηρήσεις κριτικές σχετικά με την κομμωδία του Δάντη, είναι η κόλαση. Όλο την κόλαση θέλουμε να διαβάσουμε, γιατί λέει και ωραία πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε κατευθείαν στον Παράδεισο. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε κατευθείαν στον Παράδεισο. Οι πολλοί πάνε στην κόλαση και μένουν αιώνια εκεί, και ένας μεγάλος αριθμός πάνε στο Πουργκατόριο. Είναι αυτοί δηλαδή οι μεσοβέζικοι που λέμε, έκανα βρε παιδί μου και κακές πράξεις, αλλά έχω κάνει και ωραίες πράξεις. Ο Δάντης δεν τις διαγράφει αυτές. Θα πληρώσω για τις κακές, για να ανεβώ και εγώ να δικαιωθώ μετά οι καλές μου πράξεις και να ανεβώ στον Παράδεισο. Αυτό το πράγμα στον Πλάτωνα είναι... Δικάζονται. Όταν πεθαίνει ο καθένας, όταν πεθαίνει κάποιος, υπάρχουν οι τρεις δικαστές κάτω. Ο Ραδάμανθης, ο Μήνος και ο Ιακός, οι οποίοι τους δικάζουν κάτι ανάλογο σαν αυτό που λέμε μυθολογικά ο Άγιος Πέτρος. Είναι ο Άγιος Πέτρος στον Παράδεισο και να με συντεύσουμε να μην μας βάλει κόλαση και τέτοια. Οι τρεις δικαστές από την αρχαιότητα, και στο Πουργκατόριο υπάρχει ο περίφημος Κάτωνο ο Τικανός, που είναι, έχετε ένα πολυχρόνιο. Αυτός που τον έχω εκεί με το τόξο του, με το ξύφος που αυτοκτόνησε, ο περίφημος αυτός στοικός φιλόσοφος. Στο βιβλίο μου πολυχρόνιο τον έχω στο εξώφυλλο. Αυτός που αυτοκτονεί. Αυτόν εβάζει ο Δάντης φύλακα στο Πουργκατόριο, στο καθαρτήριο δηλαδή. Και τον περιγράφει με έναν ωραίο τρόπο, έχω και αναφορές μέσα στο πολυχρόνιο. Λοιπόν, όταν τώρα ο Δάντης περιγράφει αυτή την ηθική μας τάση με βάση τον έρωτα και την ομοφυλοφιλία, αλλά διευρύνεται το πράγμα, στεκόμαστε περαστής και ερώμενος, και μιλάει για αυτούς που πέσανε, αλλά με το σωστό τρόπο, που βασανίζονται, το σπανία δε. Αυτή η λέξη είναι κλειδί, που αποκρυπτογραφεί όλη την ελληνική ηθική. Είναι ουσιαστικά το Πουργκατόριο του Δάντη, το καθαρτήριο. Βασανίζονται, βασανίζονται, γι' αυτό λέει, δεν είναι για αυτούς να πάνε στην κόλαση. Εις γάρ σκότων και την υπογής πορείαν, ουθέμις έστι, ουνόμος έστι ελθήν αυτής, αλλά φανών βίων διάγοντας ευδαιμονήν με τα λύλων πορευομένους και ομοπτέρους έρωτος χάριν όταν γένονται γενέστε. Χάρη γιατί αγάπησε πολύ, που λέει ο Χριστός κάπου. Δεν λέει με κάποια που λέει αφέονται οι αμαρτίες αυτής. Ότι αγάπησε πολύ με τη Μιγαλίδα. Και το ίδιο, η χριστιανική διδασκαλία είναι υπέροχη, αγαπητοί μου φίλοι, αρκεί να τη δούμε σωστά, να πούμε, και με τα Ευαγγέλια. Όχι αυτά που λένε οι αγράμματοι παπάδες, οι πλήστοι που λένε. Θέλει δηλαδή, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να σας σχολήσει. Γι' αυτό σας λέω, η βίβλος είναι ένα ποιητικό μεγαλούργημα. Αρκεί να τη δούμε με το ζωστό μάτι. Μην βάζουμε κλάπες, δεχτήκαμε κάτι εκείνο που σας έλεγα προχτές, που σας διάβασα τη φοβερή σελίδα που λέει ο Φρόιντ, ότι έχουμε μείνει όλοι στην ηλικία των 6 ετών. Ό,τι μας μάθανε στα 6 μας χρόνια, μείναμε εκεί. Κλείσαμε τις πύλες, ησυχάσαμε και λέμε αυτό είναι. Μα δεν είναι αυτό. Δεν μπορείς να μείνεις στα 6 σου χρόνια. Μεγαλώσαμε. Ανοίγει το μυαλό μας. Προβληματιστήκαμε. Βασανιζόμαστε, αν θέλετε. Βασανισμός είναι. Η σχέση με τον Θεό είναι πολύ μεγάλος βασανισμός. Λοιπόν. Αυτό που λέει ο Πλάτωνας, αυτό που λέμε τώρα, μήπως είναι και μία, ας πούμε, μία οδός προς τη μετεξίωση, γιατί έχει υποστηριχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μήπως τα μία... Αυτό είναι το ασθενέ σημείο του Πλάτωνα, να πούμε. Ο Πλάτων, βέβαια, όπως και ο Πυθαγόρας από τους Έλληνες μόνο, ο Πυθαγόρας ήταν λιγάκι μυστικιστές. Είχαν στοιχεία ασιατικά μέσα. Γι' αυτό ο Νίτσε τον κατηγορεί τον Πλάτωνα. Έχει ένα σκοτεινό σημείο. Δέχεται αυτό το μυστηριώδες, της φαντασίας δηλαδή το πράγμα που δέχονται οι Ασιάτες. Οι ασιατικές, όλες οι θρησκείες ήταν από την Ασία. Όπως και οι ελληνικές, αλλά όταν ήταν ο Θεός Διόνυσος ήρθε από τη Φρυγία, ή ο Ορφέας από τη Θράκη, αλλά όταν ήταν εδώ εξελινιστήκανε με το ελληνικό φως και πήραν αυτόν τον ανθρωπολογικό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο Πλάτων εδώ έχει μια σκοτεινή πτυχή που δεν την εξετάζουμε πια. Μπορεί να αγαπάμε απέραντα τον Πλάτωνα, μου πείτε μένα για Πλάτωνα, κόβω και βαλές. Είναι εκείνο που λέει στον Πλάτωνα, όπως ξέρετε, έκανε μεγάλη κριτική ο μαθητής του, ο μέγιστος, ο Αριστοτέλης. Πήρε το μαστίγιο και τον έφερε στα σφυρά. Εννοώ ότι έκανε κριτική στη θεωρία των ιδεών. Αυτά που λέει ότι υπάρχουν οι ιδέες και πάνω και τα αρχέτυπα, τα αιώνια και είναι κάτω και τέτοια, αυτά τα πράγματα ο Αριστοτέλης δεν τα καταλάβαινε, που ήταν πολύ θετικό μυαλό, γι' αυτό έφτιαξε. Ο Αριστοτέλης κράτησε σε όλη την Ευρώπη ως το 17ο αιώνα, ως την εποχή του Νεύτωνα, γιατί ήταν μυαλό θετικό. Ο Πλάτων ήταν πολύ ποιητικός, ανέβαινε εκεί με τους μύθους σε ποιήσεις. Λοιπόν, λέει λοιπόν κάπου ο Αριστοτέλης το περίφημο εκείνο, όταν έρχεται σε σύγκρουση με τον Πλάτωνα και λέει είμαι υποχρεωμένος να μην τα δεχτώ αυτά και να τα καταπολεμήσω. Θα ασκήσω κριτική δηλαδή, θεωρίες ιδεών και για τη μετεμψύχωση. Και λέει δόξιε δανείσος βέστα, στα ηθικά νοικομάχια το γράφει αυτό. Το περίφημο ηθικό του έργο ο Αριστοτέλης. Δόξιε δανείσος βέλτιον είναι και δίν επισωτηρία για της αληθείας και τα οικία ανερήν. Φαίνεται λέει ότι είναι καλύτερο και πρέπει προκειμένου να σώσουμε την αλήθεια να καταστρέψουμε τα πιο φιλικά μας πράγματα. Να αρνηθούμε και τα οικία ανερήν. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου και το παιδί μου και τον αδερφό μου. Θα τους αρνηθώ αν με βάζουν να διαλέξω ανάμεσα σε πράγματα που αγαπάμε και στην αλήθεια. Εκείνο που έκανε δηλαδή ακριβώς και ο Χριστός. Διαβάζετε το κατά Ματθαίον, σας έλεγα και λέει και εχθροί του ανθρώπου η οικία και αυτού. Αν θέλεις να πεις ότι είσαι δικός μου, τους πρώτους που θα αρνηθείς είναι οι άνθρωποι της οικίας σου. Ο πατέρας σου, η μάνα σου, τα παιδιά σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου. Και εχθροί του ανθρώπου η οικία και αυτού. Γι' αυτό τα πήγε στο χωριό του και φωνάζανε και λέγανε ρε, ποιος είναι τούτος. Δεν είναι της Μαριάμ ο γιος. Ο αδερφός του Ιούδα και του Ιωσή και του Σίμωνα. Τι έρχεται και μας λέει τώρα ότι είναι προφήτης και Θεός και τούτα και εκείνα. Από εδώ έχουμε και την ιστορία που λέει κανείς δεν αγιάζει τον τόπο του. Και όταν του πήγανε τη μάνα του και του λένε η μάνα σου δεν είναι αυτή. Τι είπε. Τι είπε. Δεν είναι μάνα μου. Δεν είναι μάνα μου η Μαριά. Μάνα μου είναι όποιος κάνει το θέλημά μου. Όποιος εκτελεί την εντολή μου. Όποιος δηλαδή ακολουθεί αυτόν τον τραχή δρόμο όπως διαγράφηκε για μένα. Να γιατί είναι σκληρή η χριστιανική διδασκαλία και δεν μπορούμε να την αντέξουμε και την ψευτίσαν οι παπάδες. Και τα λύσανε με κάνα δύο προτάσεις, ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου κλπ. Και τις αλληνές προτάσεις τις σκεπάσαμε. Γιατί δεν τις αντέχει ο άλλος. Πρέπει να είναι στο επίπεδο εκείνο του Πλάτωνα που λέμε για ουρανό. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης εδώ, τα ίδια πράγματα. στο βάθος της, η μεγάλη σκέψη είναι ενιαία και δεν υπάρχει αυτές οι αντίθεσεις που λέμε ελληνισμός, χριστιανισμός. Αντίθεση υπάρχει όταν την παίρνει η Εκκλησία σαν κοσμικό σύστημα και την προσαρμόζει σαν κάτω εκεί χαμηλά, για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά τους από την άλλη μεριά. Λέει λοιπόν, δόξιε δανείσος φέλτιον είναι και δίνουν επισωτηρία για της αληθείας και τα οικία ανερήν. Άλλωστε και φιλοσοφισμότη, για πολλούς λόγους πρέπει να το κάνουμε αυτό και διότι θέλουμε να δούμε ότι είμαστε σωστοί πνευματιά, φιλόσοφοι. Αμφίν γαρ όντιν φίλην όσιον προτιμάνε την αλήθεια. Και τα δύο λέει μου είναι φιλικά. Και η αλήθεια και η οικία μου που τους πονάω και τους αγαπάω, το παιδί μου άντρα. Ενώ λοιπόν είναι και τα δύο στον ίδιο βαθμό μου είναι προσφυλή, το όσιον, το δίκαιο και το άγιον επιβάλλει να προτιμήσω την αλήθεια και να αρνηθώ τα οικεία όταν θα δουν σε σύγκρουση. Γι' αυτό η τελευταία λέξη που έγραψα στο βιβλίο μου αυτό που είναι και το κύκνιο άσμα μου, λέω, είναι η αλήθεια. Το βιβλίο αυτό τελειώνει με τη λέξη αλήθεια. Η αλήθεια. Η αλήθεια. Όχι, δεν θα γράψω άλλο. Τίποτα μου κάνει φτερά, έχω τόση πίκρα εγώ για το μέλλον των παιδιών μας που δεν με κρατάει τίποτα. Δεν με κρατάει τίποτα. Και εδώ προσπαθώ να σας μεταφέρω αυτή την οδύνη και αυτή την αγωνία. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης για τον Πλάτωνα. Κοιτάξτε όμως πώς. Για να έχουμε αίσθηση. Τώρα λέει που θα κάνω κριτική εγώ στον Πλάτωνα, θα την κάνω στο δάσκαλό μου. Γιατί αυτό μου λέει η σοφία μου, η γνώση μου, ο βασανός μου, ο πόνος μου κτλ. Αλλά, προσέχετε, απευθύνεται σε εμάς τους αναγνώστες. Μιλάω για έναν άνθρωπο, θα κάνω κριτική σε έναν άνθρωπο που ο κακός δεν πρέπει να τον πιάνει στο στόμα του ούτε και για να τον επενέσει. Όποιος είναι κακός, τον Πλάτωνα να μην τον πιάσει στο στόμα του ούτε και για να τον επενέσει. Να τον αποθεώσει. Εάν είναι κακός. Δεν είναι δηλαδή οι κριτικές και οι κρίσεις εύκολα πράγματα. Και βγαίνουν από πολύ μεγάλο βάσανο. Και από πολύ μεγάλο. Λοιπόν, όταν λέει λοιπόν αυτή την εικόνα για να τελειώσουμε εδώ με το αυτό, για τους εραστές που πέσανε και αμαρτήσανε, ανασταυρώνονται 1000 φορές. Αυτή είναι το καταρτήριο. Αυτή είναι και έτσι και έτσι. Είχανε την αίσθηση πλήρη την ανθρώπινη και της ευθύνης και της ομορφιάς και της αποστολής. Πέσανε, άνθρωποι είμαστε. Λάθη, όλοι κάνουμε λάθη. Και δεν τα ξέρουμε. Και αν μας δινόταν ευκαιρία και πόσα λάθη άλλα θα κάναμε. Το φοβερό ασυγίδιο που λέει ο Φρόιντ. Και αυτή η κόλαση, αυτή η πηγάδα, η σκοτεινή που έχουμε μέσα μας. Και δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν ξέρουμε τι έχουμε μέσα μας. Το περίφημο παράδειγμα της φοιτητρούλας που έσφαξε το πελάκι του εραστή της, που σας έλεγα πριν από 5 χρόνια. Δεν ήξερε αυτή ότι μετά από 5 μέρες θα σφάξει το παιδί του εραστή. Δεν είναι το ασυνείδητο που λέει ο Φρόιντ. Δεν είμαστε αφέντες ούτε στο ίδιο μας το σπίτι. Λοιπόν, οι 3 μεγάλες απογοητεύσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού, η εξέλιξη που έφερε ο Ευρωπαϊκός. Σας έχω πει ποιος είναι. Η πρώτη είναι ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος. Η περίφημη κοπερνική στροφή που αποδείξανε τότε πια, έτσι, ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος γύρω από την οποία γυρίζουν όλα, όταν έγινε η αντιστροφή του γεωκεντρικού σε ηλιοκεντρικό σύστημα. Γιατί μέχρι τότε μας συνέφερε αυτό να λέμε ότι ο Θεός μας έχει πλάσει για εμάς τους ανθρώπους κορονίδα της δημιουργίας, γι' αυτό η γη είναι το κέντρο γύρω από το οποίο γυρίζει ο ουράνιος όλος. Όταν ήρθε το γεφύριο να τον κρύψανε, τον Αρίσταρκο για να πάρουν αυτή τη δόξα, το γεφύριο ο Αρίσταρκος από την αρχαία εποχή. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η επιστημονική παρατηρήση, γι' αυτό λύσαξε η Ιερά Εξέταση και έκλεισε το Γαλιλαίο κτλ. Δεν άφηνε το πνεύμα να ανοιχτεί, να πιστεύουμε τις δαιμονίες, τα σκοτάδια που λένε αυτοί οι ιεροξεταστές στην Ισπανία, ο Μάγνους Ινκουιζίτορ. Λοιπόν, όταν ήρθε αυτό σαν επιστημονική γνώμη, συνετάραξε τον άνθρωπο. Σου λέει ρε εσύ και εγώ νόμιζα ότι εγώ είμαι δηλαδή η κορονίδα της δημιουργίας, ο Θεός με έχει πλάσει και τώρα αποδεικνύεται ότι είναι κάτι ασήμαντο. Η γη μας ένας κόκκος μέσα στο σύμπαν. Και η πειραματική απόδειξη, ξέρετε, έγινε πάνω σε αυτό, είναι η περίφημη κοπερνίκια στροφή που λένε. Κοπερνικάνης Εβέντουμ. Η κοπερνίκια στροφή Έγινε το 1610 που ο Γαλιλαίος κατασκεύασε το πρώτο τηλεσκόπιο και έβαλε τους ανθρώπους και κοιτάξανε και είδανε τους μεγάλους πλανήτες του Δία. Συγγνώμη, τους δορυφόρους του Δία. Ο Δίας έχει 16 φεγγάρια. Η Γη μας έχει ένα. Τέτοιους δορυφόρους, είναι πολύ μεγάλος, είναι 309 φορές μεγαλύτερος από τη Γη ο Δίας. Παρόλο λίγο να γίνει ήλιος. Τους έβαλε λοιπόν η ίδια, έχει μερικούς δορυφόρους που είναι μεγάλοι σαν τη Γη. Παρότι απέχει 400 εκατομμύρια χιλιόμετρα, τους είδανε λοιπόν που γυρίζανε γύρω-γύρω. Το καλοκαίρι κοίταζα που φαινόταν ο Δίας, το καλοκαίρι μετά τη... Τώρα αργότερα θα βγει και κάτω να τον δείτε. Έβλεπα τρεις με ένα τηλεσκόπιο μικρό που έχω. Τους έβλεπα που γυρίζουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, εκείνη ήταν η πειραματική απόδειξη. Ορίστε. Δεν γυρίζουν όλα γύρω-γύρω από τη Γη. Να, ένα σώμα κυβάνι που γυρίζει γύρω-γύρω από ένα άλλο πλανήτη. Το 1610 είναι. Η πρώτη απογοήτευση του ανθρώπου που τον έφερε και σε σύγκρουση πια με τις παραδομένες. Η δεύτερη βέβαια μεγάλη απογοήτευση ήταν ο Φρόιντ. Η θεωρία της εξέλιξης. Και όσοι έχουν προηγηθεί, συγγνώμη, ο Δαρβίνος. Και όσοι έχουν προηγηθεί του Δαρβίνου, γιατί είναι πρώτος ο Δαρβίνος που το 1860 τόσο έγραψε την περίφημη καταγωγή των ηθών. Που είπε ότι όλα είναι προϊόντα εξέλιξης. Αυτό που σας έλεγα, εξέλιξη, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από το βυθικό. Εξέλιξη σημαίνει ότι δεν υπήρχε ο ημιτός πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρχαν τα Ιμαλάια πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια, δεν υπήρχαν οι ωκεανοί και οι ήπειροι πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια. Κάτι πολύ μικρό στην ηλικία της Γης, που είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και ότι σιγά σιγά όλα μεταβάλλονται, όλα εξελίσσονται και δεν θα υπάρχει η πεντέλη. Και οι πάρνηθα μετά από 3-4 εκατομμύρια χρόνια θα έχουν γίνει παιδιάδες, οι θάλασσες κτλ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όταν ήταν πάνω στον άνθρωπο, έφερε την καταγωγή του ανθρώπου από τους ανθρωπίδες που λέμε. Τα πρωτεύοντα, θηλαστικά, πρωτεύοντα, ανθρωπίδες, όλες αυτές οι μορφές. Πολύ μεγάλη απογοήτευση πια. Γιατί μέχρι τότε ερμηνεύαν κατά γράμμα τις απόψεις από το Β γενέσεως, εκεί που λέει ο Θεός επίσης. Κατοικόνα και κακομοίωση και τον έχασε κατευθείαν ξεχωριστά από όλα τα άλλα κτλ. Εδώ σου λέει να πούμε τώρα είναι και ο άνθρωπος όπως όλα τα άλλα έμβια, πολύ μεγάλο τράνταγμα για τον άνθρωπο, πολύ μεγάλη ψυχολογία. Γι' αυτό αντιδράσανε και με τον ισόδη τρόπο ο αρχιεπίσκοπος όπως του Καντέρμπουρη, όπως ξέρετε και όλοι οι άλλοι, και μέχρι σήμερα δηλαδή πολεμάνε αυτά τα απόδεικτα πράγματα στην Αμερική εδώ και 10 χρόνια. Θεσπίστηκε ο ομοσπονδιακός νόμος σε όλες τις πολιτείες. Να διδάσκεται η θεωρία της εξέλιξης και να μην μένουμε στην εποχή τη μυθική των χαλδαίων αστρολόγων. Παρά τα αυτά μέχρι σήμερα υπάρχουν αντιδράσεις. Και γράφουν κάποιοι και κάτι ιερολόγοι και κάτι ιεροκήρυκες ότι όλα αυτά είναι ψεύδι. Πράγματα πια που τα βλέπεις μετά. Η δεύτερη μεγάλη απογοήτευση ήταν αυτή και η τρίτη πια, ο Φρόιντ. Που μας είπε ότι όχι μόνο ο Θεός δεν έφλασε τη γη μας. Όχι μόνο ο Θεός δεν μας έφλασε εμάς τους ανθρώπους κορονίδες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το θείο παιχνίδι, τη θεία λειτουργία του κοσμικού προτσές. Αυτό που, εάν δούμε σωστά, δεν μειώνει τίποτα το σεβασμό μας στο Θεό, αγαπητοί μου φίλοι. Αντιθέτως, τον στερεώνει. Μας κάνει δηλαδή πιο αληθινούς. Ξαναγυρίζω, είναι εκείνη η φοβερή πρόταση του Ιησού Χριστού που λέει «Μάθετε την αλήθεια». Και η αλήθεια ελευθερώσει είμαστε. Μες στο σκοτάδι. Πώς θα ελευθερωθείς. Γι' αυτό λέω δεν δίνω σε κανέναν το προνόμιο που φαίνονται κάπως οι θέσεις αυτές. Δεν δίνω σε κανέναν το προνόμιο να λέει ότι είναι περισσότερο χριστιανός από μένα. Ο Φρόιντ τι μας είπε. Μας είπε ότι έχουμε τη φωτεινή σφαίρα της συνείδησης. Χθες το βράδυ έτρωγα στο πιάτο. Χθες το βράδυ ήσουνα έπινες με τους φίλους σου καφέ, αύριο θα κάνω εκείνο, τώρα έχετε γενική συνέλευση, την Κυριακή θα πάτε εκδρομή, τα παιδιά μου είναι εκεί. Αυτό είναι η φωτεινή σφαίρα της συνείδησης, η γνώση που έχουμε και με βάση την οποία σχεδιάζουμε τη ζωή μας κτλ. Αυτό λέει είναι το ένα και το έλασον, λέει ο Φρόιντ, το μικρό στην ανθρωπινή φύση. Πέρα από τη φωτεινή σφαίρα της συνείδησης υπάρχει ένας τεράστιος χώρος μέσα μας, μες στην ψυχή μας να πούμε, που είναι σκοτεινός. Δεν έχουμε δηλαδή γνώση, επαφή με αυτό το χώρο. Κι όμως υπάρχει μέσα μας. Είναι μια σκοτεινή πηγάδα, τεράστιος χώρος, μια καταβόθρα που από εκεί βγαίνουν όλες μας σιγά σιγά οι παρορμίες και γίνονται πράξεις. Ανεβαίνουν στη σφαίρα της συνείδησης και τις βλέπουμε, αλλά δεν τις ξέρουμε και κάτω. Και σας φέρνω σαν παράδειγμα χαρακτηριστικό τη φοιτητριούλα που έσφαξε το. Δεν ήξερε αυτή ότι σε 5 μέρες θα σφάξει το παιδάκι. Ούτε ο άλλος που έσφαξε το γιο του, ο τραγικός αυτός πατέρας και τον κομμάτιασε και τον έκαψε, το ξέρε πριν από 6 μήνες ότι θα κάνει αυτή την πράξη. Ούτε ο άλλος που σκότωσε τον πατέρα του γιατί παρενοχλούσε τη μάνα του την ώρα που βλέπανε στο ζωγράφο η τραγωδία με τον μαθητή. Ήξερε ότι θα κάνει αυτή την πράξη. Που σημαίνει, λέει ο Φροϊντ, αυτό είναι το ασυνείδητο. Το id ή το es, το φοβερό es ή id, το αυτό που το λένε, αν έχετε ασχοληθεί με παραψυχολογία. Id, λατινικά θα πει το αυτό. Εις, ea, id, αυτός, αυτή, αυτό. Es, γερμανικά, θα πει το αυτό. Es. Το αυτό. Είναι το ασυνείδητο. Λοιπόν, όλη μας η ύπαρξη είναι αυτό το πράγμα και βγαίνει. Και όταν βγαίνει, οι παρορμήσεις να έχουμε τη φρόνηση και τη σοφία και την τάξη. Εάν δεν είστε ταγμένοι δίαιτα και φιλοσοφία, να το, του Πλάτου. Την τάξη και την οργάνωση και την επιφυλακή και την υπαρκτική και την πνευματική αγρύπνια, να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα. Και να σκεφτεί η κοπελίτσα τι κάνει όταν σφάζει το αγοράκι του εραστή της. Γιατί μετά, βέβαια, όταν είδε την πράξη τετελεσμένη, δεν χωρεί αμφιβολία ότι μετάνιωσε και συνετρίβει. Αλλά ήταν αργά πια. Να τι θα πει, είστε ταγμένοι δίαιτα και φιλοσοφία, νικήσει στα βελτίο της Διανοίας. Αγαργόνητα. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες. Γι' αυτό ο Φρόιντ μας αποτελείωσε κατά την έννοια ότι μας έδειξε ότι δεν είμαστε αφέντες ούτε στο ίδιο μας το σπίτι. Αλλά ταυτοχρόνως βγαίνουν και τα μεγαλειώδη της επιστήμης και της ηθικής πράξης. Αυτές είναι οι δυνατότητές σου, αυτά είναι τα όρια σου, αυτά είναι τα μεγαλεία σου, αυτές είναι οι απειλές σου. Μάθε τα και φυλάξου. Και να τα μετατρέψει και να γίνουν και δυνάμεις δημιουργικές. Και έχουμε τώρα διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα και να κάνουμε λίγο μετά, να αρχίσουμε λίγο με Καβάφη. Στεγνώνει. Αυτό θα πει πέθανε ο Θεός. Πέθανε ο Θεός σημαίνει ερωτοδικείο. Να βλέπεις αυτή τη μπανάτια εκεί πέρα, σημαίνει επαυτοφόρο. Να τις λένε Πέπι, τι μούτσος, τι. Λοιπόν, ένα κεφάλαιο νέκια. Ξέρετε τι θα πει νέκια. Ναι, παραπάνω από ένα 5 λεπτό δεν θα λέξεις. Νέκια. Από τη λέξη ο νέκης του νέκιος στην αρχαία γλώσσα, ο νέκης του νέκιος που σημαίνει ο νεκρός. Νέκια είναι η ραψοδία λάμδα της Οδύσσιας που περιγράφει το ταξίδι του Οδυσσέα στον Άδη. Κατέβηκε στο θάνατο κάτω ο Οδυσσέας και μας λέει εκεί τι μας λέει, φοβερά πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνος ο Οδυσσέας που κατέβηκε στον Άδη. Κατεβήκανε πολύ μεγάλοι στον Άδη, στον κάτω κόσμο. Και εκεί εξετάζουμε αν υπάρχει ο κάτω κόσμος, θα τα βρείτε μέσα εδώ και τι είναι ο κάτω κόσμος και τούτα γλυκίδα. Αλλά η νέκεια είναι μία σύλληψη ποιητική που όλοι οι μεγάλοι ποιητές ασχοληθήκανε και περιγράφουν ένα ταξίδι μετά θάνατον, αλλά ποιητικά. Με την έννοια αυτή, έχω εδώ 5 νέκειες, 5 τέτοιους μεγάλους νεκροταξιδευτές που κάνανε ταξίδι στον κάτω κόσμο, ο Οδυσσέας, ο Όμηρος δηλαδή με τον Οδυσσέα, ο Βυργίλιος με τον Ενία, και ο Ενίας κατέβηκε στον Άδη. Τρίτος είναι ο Ιησούς Χριστός, κατέβηκε στον Άδη 2 μέρες. Τέταρτος είναι ο Δάντης που λέγαμε, όλη αυτή η ιστορία, κόλαση, και τελευταίος είναι ο Φρόιντ. Ο πέμπτος μεγάλος νεκροταξιδευτής. Αυτός δεν έκανε ταξίδι όπως όλοι οι άλλοι, ούτε περιγράφεται, αλλά επειδή το πρόβλημα του θανάτου το είδε στην εποχή μας με έναν κοσμοϊστορικό τρόπο και το έκλεισε. Κανείς δεν είδε τόσο βαθιά το πρόβλημα θάνατος όσο ο Φρόιντ, γι' αυτό το συμπεριλαμβάνω. Εκεί λοιπόν θα διαβάσετε πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, αλλά σας λέω κάτι μόνο σε σχέση με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Θέλω έτσι, για το Δάντη δηλαδή, που κατέβηκε εκεί κάτω. Η επιδρομή του Δάντη στον Άδη δηλώνει το δράμα της ειδικής μας αδιάλειπτης και αδιέξοδης κωμωδίας. Η ζωή μας είναι μια κωμωδία. Το έχει πει και ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο μεγάλος. Έπαιξα καλά, λέει, την κωμωδία της ζωής όταν πέθανε. Και του λένε ναι, Κέσσαρα, πολύ καλά την έπαιξε στην κωμωδία της ζωής. Και τότε μίλησε ελληνικά και είναι και οι τελευταίες του λέξεις, ο μεγάλος Αύγουστος. Επί την πάνη καλώς πέπεστε, δότε κρότον και πάντες ημάς με τα χαράς προπέμψατε. Επειδή έπαιξα πολύ καλά την κωμωδία της ζωής, χειροκροτήστε. Και όλοι συνοδεύτε, κατεβοδώστε με τώρα που φεύγω, χαρούμενοι, με χαρά. Μίλησε στους 7-8 τους τελευταίους που ήταν ο μεγάλος Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος έγραψε την ιστορία του ανθρώπου απάνω στο δέρμα της γης. Όχι η ιστορία σαν τον Τάκητο και τον Κυρίδη. Ανασκολόψε όλη τη γη και ο Μέγας Οκταβιανός Αύγουστος. Λοιπόν, καθώς προσέχουμε το όραμα και το λόγο του Δάντη, μας συνέχουν τα χρώματα και ο αχός ενός βρυχυθμού υποβρύχιου στην αχανή χωάνη του χαμένου χρόνου της ψυχής μας. Εκεί που μας ξεχυλίζει η χολή, χύνεται έξω από τα χαρακόμματα του Χριστού και του Χρήσιμου και χαραμίζεται στα χάσματα και στους χαμούς της κατάχρησης και της αποτυχίας. Χαρίζει χρήμα, όχι τη χαρά και τη χάρη για το χρέος που ξαστόχησε. Ποποχή που τα βρείτε εδώ, σε μια μεγάλη πρόταση θα βρείτε 40 χ. Είναι ένα σήμα. Τα φρικτά και τα φρικόδη που βλέπει ο ποιητής καθώς ανοίγεται η πύλη και περνά στο τοπίο των παθών μας είναι τόσα και τέτοια που δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς σηματορό και ένα φύλλο. Χρειάζεται τον οδηγό και τον παραστάτη για να στυλώνουν κάθε φορά το ψυχικό και τα πόδια του μπροστά στους εφιάλτες που εφορμούν να τον αφανίσουν με τη φρίκη του. «Βόηθα με δάσκαλε να σταθώ», φωνάζει στο Βυργίλιο, έχει πάρει και τον οδηγεί, το Δάντη ο Βυργίλιος, ο μεγάλος του δάσκαλος κάτω στην κόλαση. «Βόηθα με δάσκαλε να σταθώ», φωνάζει στο Βυργίλιο κάθε φορά που ανοίγεται μπροστά του ένας νέος κύκλος με μαρτύρια. «Μίλα μου και κούνα με, να βεβαιωθώ πως συνεχίζω να ζω ύστερα από ό,τι βλέπω». Δεν είναι που υπάρχουν τα θερία και τα φίδια. Δεν είναι η πίσα και το κατράμι και ο χοχλός που βράζει. Ούτε οι διαβόλοι που ασελγούν και σατηριάζουν στα κορμιά των παιδιών τους, καθώς τσιρομαχούν με τις αγκουσεμένες στρίγλες. Δεν είναι τα βουνά, οι βουβώνες με τα περιτώματα που τρώνε οι κολλασμένοι. Ούτε οι στρατιές και οι σφύρες στα σκουλίκια που τρώνε τους κολλασμένους. Τέτοια περίπτωση. Και οι στρουφωτές μακές στα μαλακά, τα ξεκυλιάσματα, τα άντερα που σέρνονται πλεκταριές κυνηγώντας τους σφαγμένους όπως οι κατάρες τους κατάλαλους. Η πυρωμένη τάφη με την πλάκα που έκλεισε για πάντα πάνω από τον πανικό της αιώνιας νεκροφάνειας του πεθαμένου. Ούτε εκείνος ο νυχτοπάτης που κρατάει στο χέρι φανάρι το κομμένο κεφάλι του για να του φωτίζει το δρόμο. Φανταστική εικόνα. Το κομμένο κεφάλι του το κρατάει φανάρι για να του φωτίζει το δρόμο. Όλα αυτά είναι ότι είδε ο ποιητής στα έγκατα πάθη της ανθρώπινης φύσης. Οι νάρκες και τα ναρκωτικά, τα δηλητήρια και τα φαρμάκια που δίνουν και παίρνουν ακατασύγαστα και γιομίζουν τις μέρες και την αγορά των ανθρώπων. Είναι τα παραπατήματα, οι πλημέλειες, οι κακουργίες που μας κυκλώνουν άλλοτε σαν σκοτεινές επιφορές και προθέσεις και άλλοτε σαν άγριοι επιτελεσμοί. Έτσι βλέπει ο ποιητής στο πολυκέφαλο θρέμα που κρύβει μέσα του ο καθένας μας. Βλέπει και στοχάζεται και απορεί και τρομάζει, απελπίζεται και κλαίει και περιγράφει. Περιγράφει την κτηνοδία να ξεσυνορίζετε την απανθρωπιά, τα ψεύδη και την υποκρισία, να προσκυνιούνται την Κυριακή στους ναούς, τη χερεκακία και το φθόνο να δικάζουν τους ανέφιους, την πλάνη και τη δυσδαιμονία καθισμένες στο τρόνο, ζωγραφίζει την αλαζονία στα ψηλά και στους εξώστες, τη φιλιδονία να βγαίνει περίπατο με τη μαϊμού και τον κόκκινο προκτό της, τον αισχρό εγωισμό, τον κουφόηχο και τη φιλαυτία, μπροστάριδες στο δρόμο, την αμάθεια, γενική οικονόμο στο σπίτι και στο βουλευτήριο, και την προδοσία του ψωμοπάτη, την ξετσιποσιά, τη συμμονία, τη λεμαργία, την ασωτεία, τους μισερούς, τους κύβδηλους, τους κόλακες, την ακαλέσθητη αηδία και ταραχή από νεόπλουτους και μορφωμένους. Πάπες, πατριάρχες, καρδινάλοι, ηγεμόνες, πρίγκιπες, βασιλιάδες, σύμβουλοι, κρατικοί, αξιωματούχοι, εμπόροι, καλαμαράδες, διοικητικοί, στρατιώτες, ο απλός Κοσμάκης, όλα συνοθούνται και κατακρούονται, χορεύουν, τραγουδούν, βιάζονται, σκούζουν, βρίζονται, μαχαιρώνονται, γελούν, συνουσιάζονται στο αλκοολικό πανηγύρι του κόσμου. Καθώς τους τυλίγει σαν τεράστιο ορταπόδι η νύχτα της κόλασης με τις ρίζες, τους ιστούς και τους λόρους ενός πόνου που δεν έχει πέρα. Αυτή είναι η κομμωδία του Τάρτου. Και αυτά θα βρείτε. Με αυτή την έννοια περιγράφω αυτές τις 5 νέκειες. Αλλά πίσω από κάθε έναν μεγάλο νεκροταξιδευτή, να δείτε πώς συνηφαίνεται η ανθρώπινη ιστορία παγκόσμια, υπάρχει και μια γυναίκα. Και τι γυναίκα! Η σφοδρότατα ερωτευμένη που τον συνοδεύει. Και είναι η άλλη όψη του θανάτου και της φρίκης, η ομορφιά και ο έρωτας και η χαρά. Πίσω από τον Οδυσσέα υπάρχει η Κύρκη που θα τον στείλει εκεί κάτω. Έχω και μια ενότητα μέσα στην έκεια, τα κατακύρκιν. Τι σημαίνει αυτή η ραψοδία, την απομυθοποιώ. Όπως έχω και την Κυκλόπια. Τι θα πει Κυκλόπια, δεν είναι αυτά τα παραμυθάκια. Και να δείτε τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα στους Έλληνες. Στον Όμηρο είναι η Κύρκη. Στον Ενία, στην Ενιάδα του Βυργίλιου, είναι η Σύβυλα. Η Σύβυλα, η Σύβυλα, η Δέλφικα, οι Σύβυλες αν τις έχετε δει, οι φωτογραφίες που είναι στο Βατικανό, η Σύβυλα. Κοιτάξτε πώς τον οδηγεί στο θάνατο, η Σύβυλα η οποία είναι η πυθία, έτσι, στον αυτόν. Το Θεό δεν αντέχει η Σύβυλα, η περιγραφή που θέλει να τον στείλει στον Άδη, που είναι καθαρά ερωτική. Μεταφράζω 5 στίχους από την Ενιάδα του Βυργίλιου. Το Θεό δεν αντέχει η Σύβυλα και σπαρταράει στη σπηλιά. Βογκάει και παλεύει να του ξεφύγει τα στήθια της. Εκείνος όμως όλο και τρελαίνει το τρελό της στο στόμα. Δαμάζεται η άγρια της θέληση. Στα χάδια του λύνεται όλοι. Ανοίγουνε μόνες οι 100 πύλες του ναού της και πια τα λόγια της βαταριστά χύνονται στον αέρα. Ερωτικό αλλά και περιγραφή μαζί που του λέει τι θα συναντήσει και που θα πάει. Στον Ενία λοιπόν είναι η Σύβυλα, στο Χριστό είναι η Μαγδαληνή. Τη δε μία των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή, πρωίασε τη ούση σοψέ, έρχεται προς το μνημείον και η στίκη προς το μνημείο κλαίουσα έξω. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό. Κύριε εσύ ευάστασα σ' αυτόν, υπέμι που έθηκα σ' αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία. Στραφήσα εκείνη, λέγει αυτό, ραβουνή, ο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άκου, μη μ' αγγίζεις τώρα, δεν μπορείς πια να μ' αγγίξεις. Είναι η μνήμη που έρχεται, το νεκρό μας μπορούμε να τον αγγίξουμε. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. εάν μπορούμε να έχουμε αυτή τη... Γιατί τώρα εδώ προϋποθέτω να πούμε 100 Ευρωπαίους μεγάλους καλλιτέχνες και ποιητές πώς είδανε αυτό το επεισόδιο της Μαρίας της Μαγδαληνής, και κατά Ιωάννη ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησε τον Χριστό Αναστάντα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Όχι, στα άλλα είναι και με άλλες. Είναι η Μαρία του Κλεόπα και είναι τούτες εκείνες. Στο κατά Ιωάννη είναι μόνο η Μαρία η Μαγδαληνή. Το περίφημο μη μου απτού. Μη μ' αγγίζεις, δεν μπορούμε τον νεκρό μας να το αγγίξουμε. Στη μνήμη μας θα ζει αιώνια και θα μας οδηγεί. Λέω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, στο δάδι η γυναίκα, η περίφημη είναι βέβαια η Θεατρίκη, που πέθανε στα 24 χρόνια της, ο αιώνιος έρωτας του Δάντη, παρότι ήταν παντρεμένη με έναν ευγενή. Ο Δάντης είχε... Η γυναίκα του Δάντη ήταν η Τζέμα. Τζέμα, Γκέμα. Αν και Γκέμα δεν είναι αυτό εδώ. Γκέμα είναι ο Αλφα. Είναι ο Α στον αστερισμό του Βορείου Στεφάνου. Μωρέ, ένα βράδυ να σας βρω, να σας τον δείξω τώρα που βγαίνει, να τον δείτε τον αστέρα αυτόν. Γκέμα σημαίνει στέμα ελληνικά. Είναι η ελληνική λέξη στέμα. Γκέμα είναι διαμάτι. Γι' αυτό υπάρχει και ένα ωραίο κοσματοπολείο εδώ στην Κηφισιές που λέγεται Γκέμα. Γκέμα είναι το διαμάτι, είναι ένα στέμα που φόρεσε ο Διόνυσος στην Αριάδνη και καταστερώθηκε στον ουρανό. Ένας κύκλος, ένα στεφάνι, ο βόρειος στέφανος που λέγεται. Και το μεγαλύτερο άστρο, ο Α του Βορείου Στεφάνου, λέγεται Γκέμα, και από εδώ έχουμε και τους γκεμολόγους, γκεμολογία, επιστήμη. Έχετε ακούσει, αυτοί που ασχολούνται με τα διαμάτια. Γκεμολογία είναι η επιστήμη, η σχετική με του πολιτικού. Μιλάει και ο γιατρός. Αυτός είναι και γιατρός. Μιλάει και η γλυκούλης που είναι. Για να ξεγελάει. Λοιπόν, ελάτε να πούμε λίγο για Καβάφη. Θα σας δώσω το πλαίσιο σήμερα για να μιλήσουμε στα επόμενα μαθήματα για το μεγαλύτερο ποιητή, τον νεοέλληνα ποιητή του αιώνα μας, και έναν, όπως λέμε, από τους τρεις μεγαλύτερους ποιητές του 20ου αιώνα παγκόσμια. Ακούστε, να αρχίσουμε έτσι. Το 1995 το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το πήρε ένας Ιρλανδός, ο Σέιμους Χίνι, έτσι τον λέμε, Σέιμους Χίνι, 1995. Βέβαια εγώ έψαξα και τον βρήκα και τον διάβασα και είδα, είναι ένας πολύ καλός λυρικός ποιητής και με νεύρο, με δραματική διάσταση μέσα στην ποιησή του, που βέβαια είναι πολύ καλός από άλλους που παίρνουν βραβεία Νόμπελ και είναι... αν όχι λαπάδες βέβαια, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ανακοινώθηκε λοιπόν, τα βραβεία Νόμπελ λογοτεχνίας ανακοινώνονται κάθε χρόνο από τη Σουηδική Ακαδημία 5 με 10 του Οκτώβρη, αν έχετε παρακολουθήσει. Αρχές Οκτωβρίου, 5 με 10 Οκτωβρίου. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι το βραβείο λογοτεχνίας το παίρνει ο Χίνι φέτος. Αυτός βέβαια το πήρε για ανταμοιβή για έναν μεγάλο Ιρλανδό, πολύ μεγάλο Ιρλανδό ποιητή, αγαπητοί μου φίλοι, που δεν του δώσε βραβείο η Ακαδημία, βραβείο Νόμπελ. Μιλάω για τον τρομερό James Joyce, που έγραψε τον Οδυσσέα, που σας έλεγα προχθές με αφορμή τον Καρατζάκη που μιλάγαμε. Και ο Καρατζάκης νόμιζε ότι έγραψε το έπος της Λευκής Φυλής, αλλά δεν το διάβασε κανείς. Τον Οδυσσέα του James Joyce, την Οδύσσια δηλαδή, ο Καρατζάκης. Τον Οδυσσέα του James Joyce τον έχουν διαβάσει 300 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι το βιβλίο που έχανε φίλο και φτερό την ιστορία και τον πολιτισμό, τον σύγχρονο άνθρωπο, τα διέλυσε. Περιγράφει μια μέρα το Οδυσσέα, ενός ανθρώπου στο Δουβλίνο, δηλαδή από τα βαθιά μεσάνυχτα ως τα μεσάνυχτα της επόμενης μέρας. Αυτή είναι όλη η Οδύσσια, αλλά είναι το έργο. Πέθανε, να πούμε, σε άδεια κατάσταση, τρελάθηκε η κόρη του, ήταν μαθήτρια εκεί πελάτης του Freud στη ψυχανάλυση που ξέρετε και τέτοια. Δραματικός ήταν εκεί στη Βενετία, βέρνησε κάτι Έλληνες στην βαρκία της Βενετίας και τον μαθαίνανε ελληνικές λέξεις. Το πήρε λοιπόν ο Χίνι το βραβείο, γιατί δεν προφτάσανε, είχε τύψει στη Σουηδική Ακαδημία να βραβεύσει τον James Joyce. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι το βραβείο δίνεται στο Heaney, καταλαβαίνετε, οι δημοσιογράφοι ξεχυθήκανε να βρούνε το... Πώς τους λένε αυτούς τους παπαράτσιδες. Οι παπαράτσιδες ξεχυθήκανε να βρούνε ποιος θα βρει να βγάλει την είδηση και τις πρώτες συνεντεύξεις κτλ. Πήγαν στο Δουβλίνο, άπαντος. Πουδενά. Πού είναι ο Heaney. Εδώ Heaney, εδώ παπάς, εκεί παπάς, εδώ παπάς. Ρωτάνε το γιο του λοιπόν, είχε ένα παλικάρι, ένα γιο 22 χρονών και τους λέει ο πατέρας μου είναι κάπου στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα. Πού στην Ελλάδα? Δεν ξέρω, λέει ο γιος. Αλλά ξέρω ότι είναι στην Ελλάδα. Μετά από 2 μέρες μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι από το γιο του πάλι ότι ο ποιητής είναι κάπου ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Πύλο. Είναι κάπου, λέει, ανάμεσα στην Πύλο και στη Σπάρτη. Πύλος, Σπάρτη. Όταν άκουσα, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την πληροφορία στα ράδια και στις εφημερίδες, δεν διαβάζω εγώ, στα ειδήσεις που βλέπω εκεί στο τηλεβίζιο. Έκανα διακοπές πέρα στις κεφριές μου, στο λουτρά της Ελένης που έχω ένα σπιτάκι στη θάλασσα. Πάγωσε το αίμα. Τον άτι μου, λέω, τι έκανε, τι ιδέα έπιασε. Ακούστε. Θυμήθηκα ότι η ραψοδία γάμα, μικρό, της Οδύσσιας δηλαδή, έχει τίτλο «Τα εμπύλω». «Τα εμπύλω». Και μας λέει εκεί ο Όμηρος ότι όταν αποφασίσανε θεοί να γυρίσει πια στην Άκη ο Οδυσσέας, στείλανε την Αθηνά, αρκετά τα βάσανα 10 χρόνια στους ωκεανούς που βασανίστηκε, να γυρίσει πια. Τέλος. Και υποτάχθηκε και ο Ποσειδώνας και όλοι. Λοιπόν, στείλανε την Αθηνά στην Ιθάκη να πάει να δει το γιο του, τον Τηλέμαχο, και να του πει: ο γιος, ο πατέρας σου θα γυρίσει. Ο κύβος ερήφθη, οι Ολύμπιοι αποφασίσανε. Πήγαινε να ψάξει να βρει που είναι. Θα πας πρώτα στην Πύλο, στο Γερονέστορα το βασιλιά, να ρωτήσει τι και πώς και τα λοιπά. Και περιγράφει όλη αυτή την ιστορία που ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, ξεκινάει να πούμε να πάει στην Πύλο και να ρωτήσει. Η ραψοδία, η επόμενη ιδέτα της Οδύσσιας, έχει τίτλο «Τα Εσπάρτη». Μετά την Πύλο του λέει η Αθηνά, Τηλέμαχε, θα πας στη Σπάρτη να ρωτήσεις. Το Μενέλα, εκεί κάτω με την Ελένη που την έχει φέρει, και τον πατέρα σου να μάθεις. Και να θυμάσαι με τους μυστήρες και αυτά και εκείνα, διότι θα φύγει ο πατέρας. Σκέφτηκα λοιπόν όταν άκουσα ότι λέγανε ειδήσεις ότι ο γιος του Heaney τους είπε ότι ο πατέρας του είναι κάπου ανάμεσα σε Σπάρτη και Πύλο. Πώς σκέφτηκε ο Heaney? Βραβείο Νόμπελ για ένα λογοτέχνη, αξιότιμη συνάδελφη, σημαίνει ο ποιητής φτάνει στην Ιθάκη. Η ζωή του μεγάλου λογοτέχνη είναι μια οδύσσια του μεγάλου ποιητή. Από τι κολάσεις περνάει και τι θανάτου ζει και τι... Η βιογραφία ενός ποιητή είναι υπόθεση ασύλληπτη, λέει ένας μεγάλος Άγγλος κριτικός. Και η ιστορία μιας λέξης κάποτε είναι σημαντικότερη από την ιστορία μιας εκστρατείας για να φτιάξει μια λέξη ο ποιητής. Είναι λοιπόν ένας Οδυσσέας, ο μεγάλος, ο αληθινός ποιητής που θέλει να φτάσει που στο αραξοβόλι του, στη δικαίωση, στην αναγνώριση, στην Ιθάκη του. Και ποια είναι η Ιθάκη? Τυπικά τουλάχιστον είναι το βραβείο Νόμπελ για να λογοτέχνη. Μπορεί να πήραν βραβείο Νόμπελ και ο Τσόρτσιλ, βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και άλλοι καραγκιόζες, αλλά έχει κατηγορηθεί παγκόσμια από το 1900 που ιδρύθηκε το βραβείο Νόμπελ, το 1901, ότι... Λέω λοιπόν, ο Heaney ήξερε ότι το βραβείο απονέμεται από 5 έως 10 Οκτωβρίου. Παράλληλα ήξερε ότι είναι υποψήφιος, διότι η υποψηφιότητα για Νόμπελ προτείνουν άλλοι. Δεν προτείνει αυτός. Νομπελίστες και πολλοί άλλοι, οργανισμοί και αυτά. Τα γνωστά εδώ με Σικελιανό Καρατζάκι, με Παναμά ψυχάρι, αν έχετε υπόψη σας, ακαδημίες, οι αντιδράσεις, η εκκλησία που δεν ήθελε, τον Καρατζάκι. Λοιπόν, ήξερε λοιπόν ότι από 5 έως 10 θα γίνει η βράβευση. Ήξερε ότι είναι υποψήφιος. Επίσης ήξερε γιατί ζουν και σε κάποια ιδιαίτερα κυκλώματα αυτοί, ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να πάρει το βραβείο. Έρχεται στα φαβορί που λένε, έτσι. Λοιπόν, εκείνες τις 5 μέρες λοιπόν σηκώνεται και έρχεται στην Ελλάδα και λέει στο γιο του, θα πεις, εάν συμβεί και βραβευθώ, ότι είμαι κάπου στην Ελλάδα, και μετά από 2 μέρες θα τους πεις ότι είμαι ανάμεσα σε Πύλο και Σπάρτη. Ο Τηλέμαχος δηλαδή, ο γιος του δηλαδή λειτουργεί σαν τον Τηλέμαχος. Βλέπετε, είχε ένα γιο 22 χρονών και λέει ο πατέρας μου είναι κάπου ανάμεσα σε Πύλο και Σπάρτη. Ο Τηλέμαχος παίρνει εντολή να πάει στην Πύλο και στη Σπάρτη. Σκηνοθέτησε όλη αυτή την ιστορία, για όσους καταλαβαίνουν και έχουν τις πληροφορίες βέβαια, η επαγωγική μέθοδος που λέγαμε, έμεσα να δείξει τι σημαίνει πραγματικός ποιητής και τι περιπέτεια και τις σκύλες και χάριδες και κύκονες και λωτοφάγους και λεστριγόνες και κύκλοπες. Ζει και περνάει ο ποιητής. Αυτός όμως που το κάνει αυτό έμεσα είναι πραγματικά λίγος ποιητής. Μα είναι τόσο, συνδυάζεται με πολλά πράγματα. Είναι και σαν ιδέα, σαν σύλληψη, σαν εφεύρεση να πούμε, είναι κάτι τρομακτικό. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Το κάνει. Και βέβαια αυτό θα το έκρυψε μετά. Θα είπε ήμουνα να πούμε στην Πύλο και Σπάρτη. Όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Την τραγωδία σημαίνει για το ποιητή. Δεν είπε ότι σκηνοθέτησα όλη αυτή την ιστορία. Καταλάβατε. Είναι πια τα συμφραζόμενα που λέμε, που πιάνεις με την άβρα την ουσία. Λοιπόν, την τρίτη μέρα λοιπόν, τον αρπάσουν οι παπαράτσι στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Είχε πάει από την Πύλο στον αερολιμένα της Καλαμάτας, να πάρει την Ολυμπιακή, να ανεβεί στο ελληνικό. Και από εκεί να φύγει να πούμε για τη Σουηδία, για το Δουβλίνο. Εκεί απάνω, στη σκάλα. Μα αυτή ήταν η Ιτάκη. Αυτή ήταν η Ιτάκη. Η Ιτάκη ήταν η Σουηδία. Δεν ξέρω, ίσως και να φύγει, και να μην το ξέρουμε να έχει πάει. Ή να φύγει μετά και τα λοιπά. Το αρπάζει λοιπόν να πάει στην κλίμακα, οι δημοσιογράφοι. Και τον ρωτήσαν βέβαια διάφορα πράγματα. Εδώ έρχομαι τώρα στην ουσία, γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά τα πράγματα. Του λένε, για πέστε μας μεγάλε ποιητή, λαουρεάτε, στεφανωμένε πια. Ποιοι είναι εκείνοι οι ποιητές, οι μεγάλοι στοχαστές που σας επηρέασαν στο έργο σας και σας εστάθηκαν δάσκαλοι? Γιατί στη βίηση, το έχουμε πει αξιότιμοι συνάδελφοι, παρθενογένεση δεν υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσει όλη την παράδοση, θα την αναγωνέψεις μέσα σου σήμερα πια, και αν μπορείς φτιάξε το καινούριο δημιουργικά. Την ποίηση, η πρόταση είναι του Γιώργου Σεφερή. Παρθενογένεση στην ποίηση δεν υπάρχει. Αυτό που απλά λέμε εμείς και τρέχοντα έκαστος εξαιτέρου σοφός. Λοιπόν, ποιοι στάθηκαν οι δασκαλοί σου? Λέει λοιπόν ο Χίνη, 3. Ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής και ο Καβάφης. Και ο Καβάφης. Από τους ποιητές της Ευρώπης δηλαδή, που θα μπορούσε να πει ο Σέξπιρ, ο Δάνης, ο Ντοστογιέφσκι, ο Φρόιντ, ο Καβάφης. Ένας κόλαφος, Γιώργη, για τα ελληνικά νόμια. Γιατί αυτό είναι ένα χαστούκι για τον Ελίτη και για τον Σεφέρι. Ούτε καν τους ανάβαινε. Και ο Καβάφης. Απλά. Ένας σύγχρονος ποιητής, στεφανωμένος τυπικά τουλάχιστον, τυπικά επειδή λέμε βραβείο, τοποθετεί τον Καβάφη στην περιοχή του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Να τι σημαίνει έμεσα. Σε άλλο επίπεδο ξέρω εγώ από το ότι στον τάφο της Κέννεντι είπανε να απαγγείλουν την Ιθάκη ή τα τούτα ή τα κίνα που λένε σήμερα οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι και οι αυτοί, να πούμε, ο Καβάφης και ο Καβάφης και ο Καβάφης και ο Καβάφης, σε ένα άλλο επίπεδο. Να τι σημαίνει Καβάφης και πως έρχεται πια μία καθιέρωση μέσα στην παγκόσμια πνευματική κοινή γνώμη που σου παγώνει το ένα. Τι μας λες μωρέ, δίπλα στον Εσχύλο και στο Σοφόκλη. Μάλιστα. Κάποιοι Ευρωπαίοι, εμένα ο έρωτάς μου με τον Καβάφη, αυτό το ένα θείο πάθος, έχει αρχίσει πολλά χρόνια, αν και όριμος πια, δεν μπορώ να πω ότι από τα 20 χρόνια ή τα 25 είχα καταλάβει τη βιαστική Καβάφης. Μετά τα 35 μου όμως κάθε μέρα έβλεπα ανακάλυπτα, α, εδώ ήπειροι, ήπειροι. Η ιδέα μου αξιότιμη συνάδελφοι είναι σήμερα δεν το ξέρουμε εμείς τον Καβάφη. Λίγο ξέρουμε. Αρχίζουμε και το ανακαλύπτουμε. Πού είναι το μεγαλείο και θα σας πω πια συστηματικά στο επόμενο μάθημα οι τρεις μεγάλες ορίζοντες τους οποίους δούλεψε ο Καβάφης. Αλλά είχε γίνει πριν από 4-5 χρόνια από κάποιο πνευματικό όμιλο στην Αγγλία, από κριτικούς δηλαδή έγκριτους που είναι κάποιο μεγάλο σωματείο, μία κατάταξη των 10 ποιητών του 20ου αιώνα, η μεγαλύτερη δηλαδή James Joyce, T.S. Eliot, έτσι, Kafka, Thomas Mann, Hermann Hesse, Λόρκα, Μπόρις Πάστερνακ, τέτοια ονόματα εκεί πάνω. Είχε γίνει λοιπόν μια κριτική αξιολόγηση και είχαν τοποθετήσει τον Καβάφη 7ο στην κλίμακα αυτή, στους ποιητές του 20ου αιώνα παγκόσμια. Και άκουσα, πέστε το, δεν θυμάμαι ποιον βάζαν τότε, άκουσα όμως μετά από 5 χρόνια η ίδια επιτροπή ξανά έκανε μια ανακατάταξη στα 10 αυτά ονόματα, δεν ξέρω αν προσέθεσε κάποιους και αφαίρεσε κάποιους άλλους και τον Καβάφη τον έβαλαν πρώτο στην Επιτροπή. Πέρσι έγινε αυτό. Ο Καβάφης θεωρείται ο μεγαλύτερος κριτής του 20ου αιώνα παγκόσμια. Εγώ λέω και το έχω γράψει ήδη από παλιά στα ελληνικά που ήταν πριν από το γίνει ότι ο Καβάφης είναι στους τρεις μεγαλύτερους ποιητές παγκόσμια, έτσι, για να έχουμε και μια ελαστικότητα και να μην είναι δογματικές προτάσεις, έτσι, δεν κόβουμε κεφάλια στους τρεις. Αλλά είναι πράγματι ένας τέτοιος μεγάλος ποιητής. Στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε, που θα το αφιερώσουμε ολόκληρο στον Καβάφη μας, θα σας δείξω θεωρητικά τις τρεις μεγάλες περιοχές, σφαίρες τις οποίες δούλεψε. Τι έκανε εκεί, τι πέτυχε, ποιος είναι πραγματικά ο Καβάφης, πού είναι η αξία του, γιατί εμείς μέχρι τώρα είχαμε σταματήσει πού. Λέγαμε, Καβάφης είναι η Ιθάκη, τα παράθυρα, τα κεριά, οι θερμοπύλες. Δεν είναι εκεί ο μεγάλος Καβάφης. Λοιπόν, θα τα πούμε συστηματικά όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω όμως τώρα, πρωτού τελειώσουμε, να σας πω ένα Καβάφη. Διαλέξτε λοιπόν ένα. Λέει Σταυρό. Ευρύωνος ποσειδονεάτε, δεν είναι αυτό στον κόρπο του Καβάφη. Είναι ή αποκηρυγμένο ή ανέκδοτο. Θα τα πούμε αυτά. Ο Καβάφης είναι μεγάλη ιστορία. Το 153 συν 1 είναι τα ποίηματά του. Το κόρπος. Έχει πάρα πολλά που τα έχει ο ίδιος ανοιχτή ή δεν έχουν τα λεγόμενα αποκηρυγμένα και ανοιχτή. Απολείπει ο Θεός Αντώνιον το πρώτος καλεί ή τον Ευρύωνος τάφον. Τον Ευρύωνος τάφον, που πράγματι είναι αριστερή. Είναι και σύντομο. Για να πούμε σε ένα λεπτό. Δύο άγνωστες λέξεις που υπάρχουν στο ποίημα αυτό είναι λίθος συνήτης, πέτρα, ένας γρανίτης από την Σιήνιν της Αιγύπτου, το Ασουάν που λέμε σήμερα με το πράγμα, 1000 χιλιόμετρα νοτιότερα δηλαδή από το Κάιρο, που έφεραν από εκεί τις πέτρες και φτιάξαν την εξωτερική επένδυση των πυραμίδων στην Γκίζα, οι τρεις μεγάλες πυραμίδες. Λίθος Σιηνίτης, επίσης ο Αρσινοίτης νομός, η Αρσινόη, πόλη της Αιγύπτου, Αρσινοίτης νομός, όπως λέμε Κορινθία, πρωτεύουσα την Κόρινθ. Και η τρίτη λέξη είναι ο Αλαβάρχης. Ο Αλαβάρχης είναι ένα είδος αξιώματος κάτω στην Αφρική. Άλλη άγνωστη λέξη δεν έχει. Κοιτάτε, το ποίημα αυτό είναι ένα ποίημα ύμνος στον έρωτα και στο θάνατο. Στην ομορφιά είναι η περίφημη καβαφική έφηβη, τα επιτύμβια στους εφήβους, αυτοί οι καβαφικοί έφηβοι που θυμίζουν τους πλατωνικούς εφήβους. Ένας άλλος συνδυασμός, η ομοφυλοφιλία του Καβάφη με το φαινόμενο στον Πλάτωνα. Λοιπόν, Ευρύωνος τάφος, ο Ευρύων του Ευρύωνος δηλαδή. Εις το περίτεχνον αυτών μνημείων ολόκληρον εκλήθου Σιηνίτου που το σκεπάζουν τόσοι μενεξέδες, τόσοι κρίνοι, είναι θαμένος ο ωραίος Ευρύων. Παιδί Αλεξανδρινό 25 χρόνια από τον πατέρα του, γενιά παλιά των Μακεδόνων, από αλαβάρχας της μητέρας του η σειρά. Έκαμε μαθητής του Αριστοκλήτου στη φιλοσοφία, του Πάρου στα ρητορικά, στα Στίβα στα ιερά σπούδασε γράμματα, του Αρσινοήτου νομού συνέγραψε ιστορία. Αυτό τουλάχιστον θα μείνει. Χάσαμε όμως το πιο τίμιο, τη μορφή του, που ήταν σαν μιαν απολώνια οπτασία. Αυτή είναι η ποίηση στις κορυφές αξιότητας. Άντε, γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε.